Γιατί καινούριο στο κέντρο. Ανοίξαμε πριν 20 μέρες. Πέμπτη έχουμε opening. Σε πάω λίγο στο survivor. Σου λείπει. Φυσικά και μου λείπει. Εγώ ακόμα και τώρα κάθομαι με τη Μαριαλένα, κοιτάμε τα παιχνίδια και λέμε α, τώρα είναι σε αυτή την πίστα. Α, τώρα κάθονται σε αυτό το σημείο τη καλύβα. Ετοιμάζεται το εξαθλόν από τον Ατζούν. Σου έχει γίνει πρόταση. Δεν μου έχει γίνει πρόταση. Έχω σκεφτεί αν θα ήθελα να πάω. Θα ήθελα πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Βλέπαμε τι πίστε του εξαθλόν. Γίνεται στον Άγιο Δομήνικο κι αυτό. Είναι εντελώ διαφορετικό project. Δεν έχει τόσο πολύ σημάδια επιβίωση. Έχει πιο πολύ αγωνιστικό κομμάτι. Θα σε πάω και λίγο στη Μαρία Αντωνά και στον Άρη Σοηλέδη. Καλά πιάστε. Τι να πω, εντάξει, είναι και τα δύο παιδιά πολύ φίλοι μας. Πέρυσι ήμασταν και διακοπές μαζί. Δεν μου έχει πάει καν η ψυχή να πάρω τηλέφωνο ένα από τους δύο να δω τι έχει γίνει. Η Μαρία γύρισε από ένα παιχνίδι που ήταν σε απομόνωση, δεν ήξερε τι γίνεται έξω. Ο Άρης έχει βαλθεί αρκετά από όλους και από όλα. Θεωρώ ότι θέλει πολύ χρόνο. Γι' αυτό και δεν έχω κάνει κίνηση να βρεθώ με κανέναν από τους δύο, γιατί θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν ακόμα να μου πούνε τι πραγματικά έχει συμβεί μεταξύ τους. Δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι παίρνουν θέσεις άτομα που δεν είναι μέσα στη σχέση. Δεν είμαι στο σπίτι τους, δεν είμαι στη σχέση τους. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έχει συμβεί, άρα καλύτερα να μην παίρνουμε θέση και να αφήσουμε τα παιδιά να αποφασίσουν. Ο Χρήστος Δάντης, για να προστατέψει, αν μπορώ να πω εντός εισαγωγικών, τη γυναίκα του, είπε ότι ο Τριαντάφυλλος είναι επίοικος φάλτσος. Δεν έχω ιδέα από τραγούδι. Τους θεωρώ και τους δύο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Ο Χρήστος είναι μια ηχηρή προσωπικότητα που σεβάστηκε πάρα πολύ την Ασημίνα. Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα μεγάλο παιδί και δεν μπορώ να του κρατήσω κακία, παρότι δεν έχουμε σχέσεις πλέον. Δεν νομίζω ότι κρατάει κακία ο ένας τον άλλον. Θέλω να σου πάω λίγο στον Άρη που έχει καινούργια σχέση. Εσύ την ξέρεις? Εγώ την ξέρω. Αλλά και εγώ το ξέρω από εκεί που το είδατε εσείς. Η Μαριαλένα ίσως να έχει βρεθεί. Νομίζω έχουν μεγαλώσει και μαζί, είναι από την περιοχή μας. Αλλά δεν έχουμε μπει στη διαδικασία ούτε με τον Άρη να μιλήσουμε, ούτε με την κοπέλα να μιλήσουμε, ούτε με τη Μαρία. Γιατί και η Μαρία θα ίσως να σκεφτεί κάτι άλλο, το οποίο δεν ισχύει. Εμείς δεν βρεθήκαμε ούτε μια φορά με τον Άρη όσο έλειπε. Άρα αφήνουμε το χρόνο να δείξει, γιατί τα πράγματα είναι λίγο τεταμένα και δεν θέλουμε να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αρχικά με τη Μαρία κάναμε μαζί προπονήσεις. Η Μαρία Αντωνά βρήκε και σπίτι και ξεκινάει καινούργια αρχή στην ουσία. Είναι λογικό να προχωρήσει τη ζωή της και νομίζω είναι και υγιές. Μόνο και μόνο που γύρισε από τη ζούγκλα. Και όλο αυτό που έχει αντιμετωπίσει τώρα με τον Άρη είναι πάρα πολύ δύσκολο.